Την έκτη θέση κατέλαβε η ελληνική συμμετοχή και κατάφερε να κατακτήσει τις καρδιές όλων στον 58ο διαγωνισμό της Eurovision. Η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας Ιωκοβίδης επέστρεψαν στην Αθήνα και μίλησαν για την εμπειρία που έζησαν. Ωραία εμπειρία, δεν μετανιώσαμε για τίποτα, η παρέα ήταν καταπληκτική, οι συνοδοί μας όλοι, εμείς μεταξύ μας. Μια ωραία εμπειρία ήταν, τη ζήσαμε πολύ ωραία, γυρίσαμε πίσω, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ελπίζω να το είδατε κι εσείς. Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, σχολίασαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την έκτη θέση. Εγώ από την αρχή έλεγα να βγούμε πρώτοι και εσύ μου λες γιατί. Ναι, αλλά εντάξει, καλά βγήκαν. Δεν τα ρεβιάσουμε. Καλά είναι η έκτη θέση. Εδώ μας είχε πει ότι θα βγούμε πρώτοι τώρα, κατάλαβες. Οπότε απογοητευτήκαμε τώρα. Είπα ψέματα. Δεν μπορεί να λες ψέματα στα παιδιά. Κοίταξε να δεις. Οι υπεκρίδες που θα μας ψήφισαν εκείνη την ώρα είχαν πει και ήταν τύφλα και δεν ψήφισαν. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Να, τώρα το βρήκα αυτό. Ο Φωκάς Ευαγγελινός και ο Δημήτρης Χοντόπουλος είναι οι δύο Έλληνες που συμμετείχαν με το Αζερβαϊτζάν και κατάφεραν να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Η σύνθεση του τραγουδιού Hold Me ανήκει στο Δημήτρη Χοντόπουλο και η σκηνοθεσία στο Φωκά Ευαγγελινό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για τη θέση που πήραμε. Όλα καλά στο τέλος. Και η Ελλάδα πήγε πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά τα παιδιά. Πολύ καλά τα παιδιά. Πολύ καλή. Είχαν ενέργεια, ο Ηλίας ήταν πολύ καλός. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλή. Ήταν αγαπημένο κομμάτι. Οι Έλληνες πάντα ψηφίζουν αυτό που πρέπει να πάει και έκανε τη διαφορά. Γι' αυτό και πήγε τόσο καλά. Άγχος είχατε αυτό το βράδυ. Βεβαίως. Πιο πολύ για την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό. Και για τα δύο. Το ένα επαγγελματικό, το άλλο συστηματικό. Είμαστε και τυχεροί, είμαστε δίπλα-δίπλα, οπότε δεν χρειαζόταν να ζούμε δύο αγωνίες μετά από μία ώρα. Τα ζούσαμε ταυτόχρονα. Δικαιωμένοι και ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα, έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στην ελληνική συμμετοχή και ευχαρίστησαν όλους τους Έλληνες που στήριξαν με την ψήφο τους στο Αζερβαϊτζάν. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο και στους Έλληνες που μας ψηφίσανε και στην Επιτροπή και στο Televoting, που σημαίνει ότι μας αγαπάνε και στηρίζουν τη δουλειά μας. Πρώτες πέντε θέσεις. Πρώτη η Δανία, δεύτερη το Αζερβαϊτζάν, τρίτη η Ουκρανία.